Ο λόγος αποχής είναι ο εξής. Τυχαίνει να μην έχει βρεθεί ακόμα, εγώ έτσι θα το πω, μία δικογραφία νέου νόμου που είχε κατατεθεί στο πολιτικό τμήμα του Πρωτοδικείου, για την οποία έγινε καθόλου ανώμημα η διαδικασία της ανασύστασης. Ορίστηκε πάλι, ορίστηκε η δικάσιμος κανονικά πολύ σύντομα, ενημερώθηκαν οι διάδικοι. Κάτι που ως εκ θαύματος, το να χαθεί μία δικογραφία από εδώ, από οποιοδήποτε υπηρεσία, όχι μόνο από το πολιτικό τμήμα που γίνεται χαμός, θεωρείται, είναι κάτι το... είναι θαύμα που δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο ακόμα, μην χαθεί όχι δικογραφία, ούτε μισό χαρτάκι, ούτε ένα έγγραφο, οτιδήποτε, και αυτό οφείλεται καθαρά στο τι κάνουν όλοι οι υπάλληλοι, οι λιγοστοί υπάλληλοι των δικαστηρίων, καθημερινά και πέρα από το ωράριό τους, για να κρατήσουν τα δικαστήρια σε ένα επίπεδο που να μπορούν να λειτουργούν. Η αναφορά για την απώλεια της δικογραφίας κατατέθηκε σε βάρος του τμήματος όλου του πολιτικού, τμήματος του Πρωτοδικείου. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία του πειθαρχικού. Γι' αυτό το λόγο κάναμε και εμείς αυτή την κινητοποίηση, γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά, να κατατίθεται αναφορές κατά υπαλλήλων ουσιαστικά χωρίς αντικείμενο. Όλοι καταλαβαίνουν σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Ας σας πω χαρακτηριστικά ότι συμβουλευτήκαμε συναδέλφους από άλλα πρωτοδικεία που συμβαίνει συχνά αυτό το φαινόμενο, για το πώς γίνεται αυτή η ανασύσταση. Την κάναμε, προχωρήσαμε κανονικά και αυτό που μας είπαν είναι, μα γι' αυτό στεναχωριέστε, εμείς χάνουμε καμιά κατοστή το χρόνο με το χαμό που γίνεται γενικά, όχι μόνο σε αυτά τα δικαστήρια στα Χανιά, αλλά και παντού, σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Για μας δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος κατάθεσης αυτής της αναφοράς. Δεν είχε κάποια επίπτωση, εννοείται, η απώλεια της δικογραφίας. Καμιά απολύτως επίπτωση. Η ανασύσταση της έγινε κανονικά και προχωράει κανονικά. Και όμως έγινε αναφορά, γι' αυτό ακριβώς το λόγο ότι εμείς δεν είμαστε εξυλαστήρια θύματα, δεν μπορεί να μας αντιμετωπίζει έτσι κανένας. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε την αποχή αυτή και θα συνεχίσουμε ανάλογα το πώς θα προχωρήσει αυτό το θέμα. Το εισπράτεται δηλαδή αυτό σαν μια προσπάθεια να... Τι να σας πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Δημιουργία εντυπώσεων, ένας τρόπος πίεσης να μας πιέσει... Ως προς τι δηλαδή, δηλαδή να προσπαθούμε να συμμαζέψουμε εδώ τα ασημάζευτα, δηλαδή μα αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε καθημερινά, όλοι οι υπάλληλοι στα δικαστήρια. Δημιούργησε φόβο, θυμό στους συναδέλφους σας? Είναι μια αγανάκτηση, υπάρχει, γιατί σας είπα, δεν είναι η πρώτη φορά. Για διάφορους λόγους κατατίθεται κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια από διάφορους αναφορές σε δικαστικούς υπαλλήλους. Λες και εμείς θέμε για την κατάσταση που επικρατεί εδώ, που δεν έχουμε υπαλλήλους, που δεν έχουμε κτίρια, που δεν έχουμε χώρους φύλαξης αρχείων, που δεν υπάρχουμε μηχανοργάνωση, που ακόμα αναγκαζόμαστε να διαχειριζόμαστε φακέλους ογκωδέστατους, ναι, που οι φάκελοι πηγαίνουν έρχονται από το ένα γραφείο στο άλλο, από το γραφείο στο φωτοτυπικό για φωτοτυπίες, που ξεχνιούνται πολλές φορές να επιστρέψουν και καθόμαστε και τους ψάχνουμε, που χίλια δυο. Δηλαδή, εμείς οι τελευταίοι που ευθυνόμαστε, γιατί είμαστε οι γραμματείς, γιατί αναγκαζόμαστε μέσα σε όλα τα αντικείμενα να προσέχουμε και τους φακέλους που πηγαίνουν έρχονται κάθε τόσο, γιατί δεν υπάρχει επιμελητής, ειδικά επιφορτημένος, να κάνει αυτή τη δουλειά, που έτσι έπρεπε να είναι. Δηλαδή, ένα κάρο αντικείμενα στο κεφάλι του κάθε γραμματέα που πρέπει να τα αντιμετωπίσει καθημερινά και είναι υποχρεωμένος να τα φέρνει όλα βόλτα πάση θυσία. Και αυτό κάνει. Και επαναλαμβάνω, το ότι δεν έχει χαθεί ακόμα οτιδήποτε άλλο τόσα χρόνια από εδώ μέσα οφείλεται ακριβώς στους γραμματείς και σε κανέναν άλλον. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για αυτό το θέμα. Η αγανάκτηση υπάρχει και όσο θα συνεχίζουν να κατατίθενται τέτοιου είδους αναφορές, θα υπάρχει και θα γίνεται και πιο έντονη. Και οι κινητοποιήσεις πιστεύω θα είναι και μεγαλύτερες. Γιατί αυτό πρέπει να σταματήσει.